Η Εύη αγωνιστικά σίγουρα άξιζε να μείνει κι άλλο στο παιχνίδι. Ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες η απόδοσή της είχε ανέβει πάρα πολύ. Είμαι ανακουφισμένος που παρέμεινα μετά τη χθεσινή ψηφοφορία και πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Νικόλα σίγουρα ανακουφίστηκε που έμεινε και χάρηκε γιατί χαμογέλασε κιόλας όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Εύης. Από εκεί και πέρα δεν με απασχολεί τι κάνουν οι μαθητές καθόλου, με απασχολεί μόνο η ομάδα μου. Δεν νομίζω να στεναχωρέθηκαν και ιδιαίτερα γιατί από ό,τι φάνηκε στην ψηφοφορία που έκαναν ήταν κάτι το οποίο ήθελαν. Ήθελαν να αποχωρήσει η Εύη. Είναι νομίζω κάτι που ήθελαν, να μείνουν τρεις άντρες. Η ουσία είναι τώρα πώς εξελίσσεται το παιχνίδι που οι άλλοι έχουν γυναίκες και εμείς δεν έχουμε. Πώς θα γίνει όλο αυτό, αυτό δεν ξέρω. Πλέον η ομάδα των μαχητών αποτελείται από τρεις άντρες, δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Δεν σκεφτήκαμε το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα, αν θα δυναμώσει η ομάδα, αν θα γίνει πιο αδύναμη, γιατί είμαστε πολύ κοντά προς το τέλος του παιχνιδιού. Μπορεί να αλλάξει, να αλλάξουν κάπως το στίβο μάχης, να μην είναι όπως τώρα και να μπορούμε να φύγουμε όλοι με όλους. Ανυπομονώ να δω πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι και πώς θα είναι τα αγωνίσματα. Είτε γίνει ατομικό είτε παραμείνει ομαδικό, για μας θα είναι το ίδιο. Θα δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό και θα υπάρχει μια προστασία των 5 ατόμων σε σχέση με την αντίπαλη ομάδα. Φεύγουμε σε λίγο για τον αγώνα άνεσης και περιμένουμε πώς και πώς να ακούσουμε το Σάκη να μας πει πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Από εδώ και πέρα, τα ξεχνάτε όλα, από σήμερα το παιχνίδι αλλάζει. Αφού το Survivor, από σήμερα γίνεται ατομικό. Από εδώ και πέρα λοιπόν, ο κάθε παίκτης παίζει για τον εαυτό του. Είμαστε έτοιμοι για το πρώτο ατομικό αγώνισμα. Πάμε να παίξουμε, παρακαλώ πάρτε θέσεις. Ο καθένας πλέον παίζει για τον εαυτό του. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι που θα είναι οι δύο τελικοί του ατομικού αγωνίσματος. Φύγε, φύγε! Δώσε και δει! Περνάνε το πρώτο εμπόδιο. Πολύ κοντά οι δύο παίκτριες. Θα έχουμε ένα μεγάλο τελικό. Είναι, είναι, λάδος, λάδος. Ο Νικόλας φαίνεται να έχει χτυπήσει.